δεν θέλω να μιλήσω μόνο για τα χειρουργεία. Όλα τα τμήματα μετά, το ένα μετά το άλλο, είτε καταραίουν είτε είναι υποκατάρρευση. Γιατί ουσιαστικά και μόνιμες προσλήψεις δεν γίνονται την τελευταία δεκαετία. Βασιζόμαστε κυρίως σε ελαστικές σχέσεις εργασίας με ημερομηνία λήξης, με αποτέλεσμα να έχουμε διπλοβάργες, υπερεφημέρευση, εξουθένωση του προσωπικού, άδειες να χρωστάνε άδειες 2 ετών, 3 ετών, με αποτέλεσμα όλα αυτά να οδηγούν σε παραιτήσεις και λόγω βέβαια των χαμηλών αμοιβών, οι οποίες είναι παγωμένες στα τελευταία 12 χρόνια περίπου, προς τον ιδιωτικό τομέα. Αυτό έχει ως συνέπεια κάποια στιγμή, με μαθηματική ακρίβεια, θα είναι σε ένα χρόνο, σε μερικούς μήνες, σε 2 χρόνια, το ένα μετά το άλλο τα τμήματα νοσοκομείου να συγχωνευτούν και να οδηγούμε προς το κλείσιμο των δομών. Χαρακτηριστικό παράδειγμα είναι τώρα αυτή την περίοδο ότι το νοσοκομείο δεν μπορεί να πραγματοποιήσει τακτικά χειρουργία λόγω της έλλειψης των αναισθησιολόγων. Αυτό τι έχει ως συνέπεια? Εάν συνεχιστεί αυτό, όλοι οι δικευόμενοι του χειρουργικού τομέα θα παραιτηθούν. Φαντάζεστε δηλαδή έναν αυριανό χειρούργο να μην μπορεί να κάνει πρακτική ειδικότητα? Πώς θα βγει χειρούργος χωρίς να έχει χειρουργήσει? Και εκ του νόμου, μάλιστα, πρέπει να υπάρχουν κάποιες συγκεκριμένες χειρουργικές επεμβάσεις να έχει πραγματοποιήσει, οι οποίες αυτή τη στιγμή δεν τηρούνται. Επομένως, δεν είναι ούτε και νόμιμο αυτό, ή τουλάχιστον δεν είναι ηθικό, θα το έλεγα, δεν είναι σωστό. Καθημερινά, για παράδειγμα, στη χειρουργική κλινική, βιώνουμε τους ασθενείς οι οποίοι είχαν προγραμματισμένα χειρουργία να έρχονται και να φεύγουν χωρίς να έχουν εικόνα πότε θα προγραμματιστεί εκ νέου το χειρουργείο τους. Οι λίστες των χειρουργείων διαρκώς αυξάνονται. Ο αριθμός ο πραγματικός δεν ξέρω ποιος είναι. Είναι 2.000, είναι 3.000 οι εκκρεμείς χειρουργικές επεμβάσεις. Και όλα αυτά προϋποθέτουν ο πολίτης να κατευθύνεται προς τον ιδιωτικό τομέα εφόσον έχει χρήματα. Διαφορετικά θα πάμε σε ένα σύστημα αμερικάνικο. Όποιος δεν έχει χρήματα, δυστυχώς πεθαίνει. Εκεί μας οδηγεί η κυβέρνηση με την πολιτική της.